γενικότερο θέμα, θέλω να πω το εξής. Ότι εδώ σε αυτή την πλατεία έχουν γίνει συζητήσεις όχι μόνο για την οικονομική κρίση, αλλά για μια άλλη κοινωνία την οποία ονειρευόμαστε και προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα όραμα κοινό, το όραμα της πλατείας αυτής και όλων των πλατείων, για το τι είδος κοινωνία θέλουμε. Πιστεύω ότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κύριο, σημαντικότατο, είναι θεμέλιο για μια κοινωνία η οποία θα είναι προοδευτική και δεν θα βασίζεται στις αδικίες κάθε είδους, γιατί υπάρχει οικονομική αδικία, υπάρχουν και πολλές άλλες αδικίες, στις οποίες βασίζεται η κοινωνία στην οποία ζούμε σήμερα. Και θα ήθελα να τονίσω ότι στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου υπάρχει ας πούμε περισσότερη ανεργία, παράλληλα δημιουργούνται και αντιδραστικές αντιλήψεις σε ορισμένα θέματα, στα οποία μπορεί να υπήρχε μία πρόοδος στο παρελθόν. Όχι να είχε λυθεί κάτι από αυτά. Ένα από τα θέματα αυτά είναι η θέση των γυναικών στην κοινωνία. Εμείς λέμε ότι οι γυναίκες καταπιέζονται, ότι είναι ένα καταπιεσμένο φύλο, το δεύτερο φύλο όπως λένε, δεν το δεχόμαστε αυτό, αλλά λέμε ότι είναι μια πραγματικότητα την οποία θέλουμε να αλλάξουμε. Αυτή τη στιγμή πολλές φορές αμφισβητείται το δικαίωμά μας να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των γυναικών και για την ισότητα των δύο φύλων, με το σκεπτικό ότι τώρα έχουμε σοβαρά προβλήματα να λύσουμε, δεν θα ασχολιόμαστε με αυτά. Και θέλω να πω ότι και το θέμα της ισότητας δικαιωμάτων από την πλευρά της σεξουαλικής ταυτότητας είναι στην ίδια κατηγορία. Εδώ πέρα έχουμε οικονομική κρίση και πεινάμε, με αυτά θα ασχολιόμαστε. Πρέπει όμως μια προοδευτική κίνηση, όπως είναι αυτή η κίνηση σε αυτή την πλατεία, να σκέφτεται πρώτα απ' όλα ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση η κοινωνική δικαιοσύνη για όλες και όλους και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και δεύτερον ότι στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης ομάδες οι οποίες πλήττονταν πριν, όπως ήταν οι γυναίκες και όπως ήταν η LGBT κοινότητα, πλήττονται πολλαπλά. Γιατί πλήττονται πολλαπλά? Γιατί αν υπάρχει μια αναστολή στο να προσληφθεί ένας υπάλληλος ο οποίος δηλώνει αυτή την ταυτότητα, αν υπάρχει μια αναστολή σε κανονικές περιόδους όπου έχουμε μια μέτρια ανεργία, τώρα που η ανεργία έχει πάει στα ύψη, θα είναι πολλαπλά δύσκολο. Άρα για αυτούς τους ανθρώπους είναι και θέμα ζωής και θανάτου η επιβεβαίωση, η αποδοχή της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ισότιμη αποδοχή μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας. Και αυτή είναι μια δουλειά που μπορεί και πρέπει να την κάνει ο κόσμος της πλατείας, ο οποίος αγωνίζεται και σκέφτεται για μια άλλη κοινωνία.